Όπως είπατε, πραγματικό περιοδία πανελλαδικά. Είναι κουραστικό γιατί είναι πανελλαδικά, όπως ξέρετε, αλλά δεν θα μπορούσα να μην περάσω από παντού. Έτσι και σήμερα στο Άγριο, σε Νάφιο, αύριο μεσημεία, δηλαδή στην Καλαμάτα. Συνέχεια και συνεχίζουμε. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι 9 Ιουνίου. Δεν σταματάμε. Οργώνουμε την Ελλάδα. Βλέπουμε τους συμπολίτες μας παντού. Συζητάμε μαζί τους. Είναι σημαντικό να ξέρουν και ότι κατεβαίνουμε, γιατί πιο πολλοί δεν ξέρουν ότι κατεβαίνουμε. Και σίγουρα να μάθουν ότι έχουμε ευρωεκλογές. Υπάρχουν ευρωεκλογές. Ψηφίζουμε για τις ευρωεκλογές. Εκεί που παίρνουμε τις μεγαλύτερες αποφάσεις πια και εφαρμόζουμε το κοινοβούλιο για το καλύτερο και το δικό τους και της Ελλάδας. Γιατί πρέπει να πάει κόσμο να ψηφίσει, γιατί δεν πάνε στις ευρωεκλογές. Αυτό είπα ότι πριν από λίγο, ότι πρέπει ο κόσμος να πάει να ψηφίσει, γιατί πια στην Ευρώπη παίρνονται το 80% των αποφάσεων και τα εφαρμόζουμε στα κοινοβούλια. Είναι πια οι αποφάσεις οι μεγάλες και οι αγώνες οι μεγάλοι είναι στην Ευρωβουλή και πρέπει ο ελληνικός λαός να αποφασίσει ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να πάνε και να τον εκπροσωπήσουν.